Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, είμαστε καλά. Βλέπω το Ευρωβαρόμετρο, το είδατε και εσείς το τελευταίο πριν από μια εβδομάδα περίπου που δημοσιεύτηκε και διαπιστώνω ότι τελικά εμείς δεν καταφέραμε τόσα χρόνια να γίνουμε Ευρώπη. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια άλλη άποψη, ότι είμαστε Ευρώπη και με την έννοια πια το λέμε. Ότι είμαστε Ευρώπη με την έννοια των μέτρων των αντιλαϊκών που έχουν πάρθει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, οι 10 και 13 ώρες δουλειά πρόκειται για ευρωπαϊκή οδηγία. Αυτό που ισχύει και στην Ελλάδα ισχύει και στην Ευρώπη. Άρα είμαστε Ευρώπη. Ναι, αλλά εκεί έχουν άλλους μισθούς, θα πει κάποιος. Ναι, θα πει κάποιος επίσης ότι έχουν πρόσθετες ακρίβειες από μια σειρά άλλα πράγματα, όπως η ιδιωτική ασφάλιση κατοχυρωμένη μέσα στο μισθό που κατατρώει το εισόδημα. Μπορούμε να δούμε τιμές οι οποίες είναι επίσης πανάκριβες σχετικά με τους ανάλογους αριθμητικά παραπάνω μισθούς. Δηλαδή, θέλουμε να πούμε ότι και ένα ασφαλές κριτήριο γι' αυτό είναι ότι τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εμφανιζόταν ότι τέλος πάντων είναι ένας παράδεισος, υπάρχουν οι μεγαλύτερες απεργίες που έχουν γίνει. Δείτε στη Γαλλία, δείτε στη Γερμανία, δείτε σε άλλες χώρες που τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν. Άρα λοιπόν, δείτε για παράδειγμα τι έγινε με τους αγρότες, με τους βιοπαλλαστές αγρότες και στην Ελλάδα, αλλά αντίστοιχα αγροτικές κινητοποίησεις είχαμε σε απάκρες άκρες όλη την Ευρώπη. Έξω από το Ευρωκοινοβούλιο έφτασαν τα τρακτέρ. Ακριβώς, απέναντι στην ΚΑΠ. Και να θυμίσω εδώ ότι το ΚΚΕ έγκαιρα είχε μιλήσει για την ΚΑΠ. Ήταν, θα λέγαμε, πολύ μπροστά από την εποχή του, έθετοντας αυτά τα ζητήματα, και τότε υπήρχε ο αντίλογος ότι το ΚΚΕ είναι ξεπερασμένο, ότι αυτά τα πράγματα έχουν ξεπεραστεί στην Ευρώπη, ότι ακριβώς επειδή οι νέοι και οι αγρότες με τα τάμπλετ και τις εξαγωγές που κάνουν και την πράσινη ανάπτυξη που προβλέπει ΚΑΠ έχουν με κέρδη και δεν αναγκάζονται να βγαίνουν στα μπλόκα και είναι ξεπερασμένα αυτά τα πράγματα, και τι πράγματα είναι αυτά με τα μπλόκα ενώ η Ευρώπη προχωράει μπροστά, τα θυμάστε αυτά? Εγώ τα θυμάμαι αυτά, αλλά ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Παπαδάκη, ότι ενώ είχαμε τόσες πολλές απεργίες όπως μου λέτε και ενώ είχαμε τόσο πολύ ξεζυγωμό στην Ευρώπη, πώς είναι δυνατόν οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν μία ακροδεξιά στροφή? Ναι, εντάξει, γι' αυτό θα σας πω και γι' αυτό. Απλά αυτοί που τα λέγανε λοιπόν αυτά, που τάζανε ότι το πρόβλημα είναι μόνο εδώ, αλλά έξω είναι ένας παράδεισος, τα λούζονται τώρα και βλέπουν ότι και έξω η τάση επιδείνωσης είναι χαρακτηριστική. Και τα λέμε αυτά γιατί ακριβώς και η άνοδος της ακροδεξιάς είναι ακριβώς στοιχείο, το γεγονός ότι ένας κόσμος οδηγείται από αδιέξοδο σε τέτοιου είδους επιλογές. Να σας θυμίσω επίσης ότι τα κομμουνιστικά κόμματα σε πολλές από αυτές τις χώρες είναι είτε απαγορευμένα είτε κατακαιρματισμένα με πολλές δυσκολίες, και ακριβώς η ακροδεξιά βρίσκει έδαφος πάνω στο έδαφος της αντιλαϊκής πολιτικής, της σφοδρής δυσαρέσκειας που υπάρχει ακριβώς από την ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής που είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν εδώ μπορεί να βγει ένα συμπέρασμα, γιατί τα ίδια βλέπουν, ας πούμε, ο κόσμος, ότι την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις λένε δώστε λεφτά στον πόλεμο, ρίξτε χρήμα στο Ζελένσκι, και υπάρχουν μέχρι και φρεγάτες και αποστολές όπως η επιχείρηση Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, που η χώρα μας είναι μάλιστα συντονίστρια με την βάση της Λάρισας, και βλέπουν ο κόσμος ότι την ίδια ώρα που η κυβέρνηση η ελληνική λέει ότι δεν έχω λεφτά για μισθούς, για παραπάνω, για να δώσω στους αγρότες, για να... Για να έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία, το απλό να πούμε. Ακριβώς, νοσοκομεία, παιδεία κτλ. Δίνει 500.000 ευρώ την ημέρα, γιατί αυτό είναι το κόστος της φρεγάτας που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ερυθρά Θάλασσα. Τα λέμε αυτά λοιπόν γιατί αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η Ευρώπη. Και ακριβώς από αυτό, επειδή ξεκινήσατε από το Ευρωβαρόμετρο,
Το Ευρωβαρόμετρο έχει μια συγκεκριμένη πρόβλεψη ότι το 39% είναι θετικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Λοιπόν, εμείς ότι ακριβώς επειδή ένας πολύ μεγάλος αριθμός πλέον και σε κάποιες κατηγορίες είναι και πλειοψηφικός, έχει από ριζική διαφωνία, από διαφωνία έως ανησυχία, έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς αυτός λοιπόν ο κόσμος έχει απαιτήσεις στο να μαθαίνει πραγματικά τι αποφασίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές οι απαιτήσεις είναι αυξημένες γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποια δύναμη λοιπόν μπορεί να πει τι πραγματικά γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Εμείς λέμε λοιπόν ότι τα υπόλοιπα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, κατά 70% ψηφίζουν τα ίδια. Στις ψηφοφορίες έχουμε βγάλει στοιχεία τι έχουν ψηφίσει 5 χρόνια τώρα. Αυτά τα κόμματα λοιπόν κατά 70% λένε τα ίδια. Η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν τα ίδια κατά 75%. Η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν τα ίδια κατά 92%. Η Νέα Δημοκρατία με την Ελληνική Λύση κατά 55%. Δηλαδή, με λίγα λόγια, στα χοντρά, στα βασικά, στα στρατηγικά, συμφωνούν. Αυτό τι αποδεικνύει? Ότι έχουν μια κοινή στρατηγική σύμπλευση που λέει ότι είμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στηρίζουμε. Άρα λοιπόν αυτοί που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πίνουν νερό στο όνομά της, δεν θα ενημερώσουν το λαό, θα αποκρύψουν ή θα εξοραίσουν τι ψηφίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν, ενώ όλοι πανηγυρίζουν για το τι καλές αποφάσεις που παίρνουν στο Ευρωκοινοβούλιο, τι χαστούκια που ρίχνουμε στον ένα και στον άλλον, τι πρόοδος και ιστορικές αποφάσεις και ψηφίσματα υπάρχουν, τελικά στη ζωή αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι καθημερινά ο λαός μας βρίσκει εμπόδια, νέα μεγάλα εμπόδια, νόμους που λέμε τόμους, νόμους εκτρώματα που οδηγούν, για παράδειγμα, και κανονισμούς και οδηγίες που οδηγούν, ας πούμε, να γίνονται αρώνα επιχειρηματικών συμφερόντων το να βάλει συστήματα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο και καταλήγουμε στο προδιαγεγραμμένο έγκλημα των τεμπών. Άρα λοιπόν έχουμε μια πολιτική η οποία είτε κρύβουν είτε εξοραίζουν το τι αποφασίζεται εκεί και μόνο το ΚΚΕ μπορεί με ευθύνη, όπως το κάνει όλα αυτά τα χρόνια, να ενημερώνει, να προετοιμάζει το λαό και πάνω απ' όλα να βρίσκεται στο πλευρό του για να οργανώσει την αντεπίθεσή του. Γιατί αν τα προηγούμενα χρόνια έγινε κάτι ως προς την πραγματική αντιπολίτευση, είναι ακριβώς γιατί ο κόσμος δεν περίμενε πότε θα φτιάξουν το ένα κόμμα ή το άλλο κομματίδιο ή τέλος πάντων να υπάρξει μια συνένωση της φθαρμένης και αναπαλαιωμένης σοσιαλδημοκρατίας για να έχει ελπίδα ο λαός, υποτίθεται, για να αντιπαλέψει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ο λαός εμπιστεύθηκε τις δικές του δυνάμεις, οργάνωσε την πάλη του, βγήκε στον δρόμο απέναντι στις απεργίες λέγοντας ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Μπήκε μπροστά στην οργάνωση της πάλης ενάντια στην ΚΑΠ και για το κόστος ζωής, για το κόστος παραγωγής των αγροτών. Ναι. Μπήκε μπροστά ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτοί οι αγώνες νομίζουμε είναι η παρακαταθήκη ότι τελικά αυτό χρειάζεται σήμερα, να δυναμώσει αυτό το στοιχείο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να αποσπάσει κατακτήσεις, να αποσπάσει μια ανακούφιση και βεβαίως να αμφισβητήσει συνολικά αυτό το δρόμο της βαρβαρότητας που θα έχει διαρκώς απώλειες. Λέμε εμείς, σπάζοντας τα δεσμά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οργανώνοντας την πάλη του για μια οικονομία και εξουσία που ο ίδιος θα κάνει κουμάντο και ο ίδιος θα σχεδιάσει με βάση τα δικά του συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα των ομίλων. Γιατί οι όμιλοι σήμερα... Στον αντίποδα πάντως, ξέρετε, λένε ότι εκείνο που χρειάζεται σήμερα η Ελλάδα και εκείνο που χρειάζεται σήμερα η Ευρώπη είναι να έχει μια κοινή αμυντική πολιτική, να έχει κοινό στρατό, ευρωπαϊκό στρατό, γιατί όχι και ευρωπαϊκό σύνταγμα, λένε κάποιοι, κοινό για όλες τις χώρες. Κοιτάξτε, εδώ, επειδή υπάρχει μια συζήτηση για ευρωστρατό, τι λέγανε τα προηγούμενα χρόνια για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ότι δεν χρειάζεται, ότι είμαστε ένα πάλεμο λιμάνι, ότι ακριβώς το ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ διασφαλίζει
όλα, δεν θα έχουμε πολέμους, ότι δεν θα δεχόμαστε απειλές με ένα πάνεμο λιμάνι από την Τουρκία και όλα αυτά που λέγονταν τα περασμένα χρόνια. Και τώρα οι ίδιοι που λέγανε αυτά και καθησυχάζανε και φυσυχάζανε το λαό μας ότι είναι προστατευμένος, σήμερα έρχονται και του λένε ότι ξέρεις δεν είσαι προστατευμένος και δώσε προστατό, αγόρασε όπλα, με drones, Iron Dome από το Ισραήλ, με Ραφάλ, όλα αυτά δηλαδή που δείχνουν ακριβώς την ανασφάλεια που έχουν οδηγήσει το λαό μας, ακριβώς γιατί είναι μπλεγμένη η χώρα μας μέχρι το λαιμό στα υπεραλιστικά σχέδια. Το γεγονός ότι η χώρα μας δηλαδή δίνει όπλα στο Ζελένσκι μέχρι και λευκού φωσφόρου που είναι έγκλημα πολέμου, δίνει μέσω της Τσεχίας για να φτάσουν στην Ουκρανία, λευκός φωσφόρος, θα το βάλουν οι φίλοι μας στο διαδίκτυο τι σημαίνει, είναι ένα όπλο φωνικό που εξαϊλώνει ανθρώπους και προκαλεί τεράστιο αριθμό θανάτων. Είναι λοιπόν αυτή η κυβέρνηση που λέει ότι δίνω κάθε είδους διευκόλυνση από τους πολέμους, στηρίζω το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, το κράτος κατακτητή που εκτελεί αυτή τη στιγμή μια γενοκτονία σε βάρος των Παλαιστινίων. Λοιπόν, μας μπλέκει σε αυτή την κατάσταση. Πηγαίνει λοιπόν αυτή η φρεγάτα που είπαμε το κόστος της 500.000 ευρώ την ημέρα για αυτήν την ιστορία, η οποία προστατεύει τα συμφέροντα των εφοπλιστών στην περιοχή. Λοιπόν, αυτά είναι τα στοιχεία που λένε ότι η χώρα μας όχι μόνο δεν είναι ασφαλής, ίσα ίσα διαμορφώνει έδαφος πολύ μεγάλων και επικίνδυνων καταστάσεων. Άρα λοιπόν δεν είναι απάντηση το παραπάνω στρατή, παραπάνω εξοπλισμοί που το έχουμε γνωρίσει και μας έχει οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση των αυξημένων ανταγωνισμών. Είναι το να βγούμε από τα εμπεριαλιστικά σχέδια, το να μην υπάρξουν οι βάσεις του θανάτου εδώ στη χώρα μας, το να μπορέσει να υπάρξει πάλι για να αποκαλυφθούν τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, που ξέρετε τώρα πλέον έρχεται και ο ΣΥΡΙΖΑ να επικαλεστεί το ΝΑΤΟ ως ιερά αμυντική συμμαχία. Αυτά δεν τα λέει ούτε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Από πού και ως που το ΝΑΤΟ που δολοφονεί μακελάριδες που έχουν σφάξει στο γόνατο λαούς, λαούς και λαούς, τώρα θα είναι και ιερά συμμαχία. Και ένας κόσμος που νομίζουμε ότι έχει κριτήριο, που βλέπει, που παρακολουθεί, μπορεί πραγματικά να ιδιάσει από τέτοιου είδους δηλώσεις και πραγματικά να εμπιστευτεί το ΚΚΕ ότι είναι η δύναμη που πραγματικά αποκαλύπτει και τα σχέδιά τους και οργανώνει την πάλη του λαού απέναντι στα σχέδια να τσακίσουν λαούς, να δολοφονήσουν, που θα φέρουν νέα κύματα προσφύγων, οι οποίοι μάλιστα δέχονται και νέα επίθεση μετά το σύμφωνο που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο περιορίζει δραματικά τα όποια εναπομείνοντα δικαιώματα είχαν οι πρόσφυγες τα προηγούμενα χρόνια. Και κάτι τελευταίο, θέλετε να κάνετε ένα προσωπικό απολογισμό για αυτή την πενταετία στην Ευρωβουλή? Κοιτάξτε, εμείς δεν βλέπουμε προσωπικά, βλέπουμε σαν ευρωκοινοβουλευτική ομάδα την δράση μας όλα αυτά τα 5 χρόνια. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ προσπάθησαν να ενημερώσουν το λαό για το τι παίζεται εκεί πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι πολίτες δεν είχαν τέτοιο συμφέρον. Νομίζουμε ότι θα ήταν πολύ πιο δύσκολη κατάσταση αν δεν είχε υπάρξει η φωνή του ΚΚΕ εκεί πέρα, που όχι μόνο καταψήφισε αλλά ενημέρωσε, αποκάλυψε, ξεσκέπασε μια σειρά αντιλαϊκές οδηγίες, κανονισμούς που περάσανε. Και από αυτή την άποψη νομίζουμε ότι το ΚΚΕ, ακριβώς επειδή δεν έχει δεσμεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα λόμπι, γι' αυτό ακριβώς εκφράζει τα λαϊκά συμφέροντα. Είναι χαρακτηριστική μια ψηφοφορία και μόνο για την στάση του ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια. Μια ψηφοφορία που έγινε αμέσως μετά το Qatar Gate, όταν υπήρξε ψήφισμα που έλεγε ότι τα λόμπι αποτελούν συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Όλα τα κόμματα και της Ελλάδας και όλοι οι ευρωβουλευτές, 703 ευρωβουλευτές,
ψηφίσανε υπέρ αυτού του ψηφίσματος. Δύο μόνο καταψηφίσαν, αυτοί δεν είναι οι προβουλευτές του ΚΚΕ που καταγγέλουν, αποκαλύπτουν το ρόλο των λόμπι των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, δηλαδή των ανθρώπων των επιχειρηματικών ομίλων που μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο νόμιμα και διαφανώς πασάρουν τροπολογίες κατά τα δικά τους συμφέροντα, κατά τα συμφέροντα των εταιριών τους, και έτσι φτιάχνονται οι οδηγίες και οι κανονισμοί. Για να ξέρει ο κόσμος, κάθε κανονισμός και οδηγία από κάτω έχει ένα κατάλογο με τις επιχειρήσεις που είπανε γνώμη, υποτίθεται, δηλαδή που παρεμβήκανε δίνοντας τις τροπολογίες με βάση τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα. Και αυτό είναι νόμιμο και διαφανές, αρκεί να είναι καταγεγραμμένοι. Αυτή είναι λοιπόν ένας όμορφος αγγελικά κόσμος πλασμένος. Το Ευρωκοινοβούλιο λοιπόν είναι ένας πόλεμος συμφερόντων και ο λαός πρέπει να έχει μάτια, φωνή και αυτιά εκεί πέρα, και πιστεύουμε ότι η επιλογή του ΚΚΕ είναι μια επιλογή η οποία δεν θα το διαψεύσει ούτε θα το μετανιώσει. Να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας. Να ευχηθώ καλό Πάσχα. Καλά. Να είστε καλά επίσης. Γεια σας.